Καλησπέρα κύριε Δασκάλου και σας ευχαριστώ πολύ για τα καλά σας λόγια. Απλά μια διευκρίνηση, είναι η πρώτη φορά που πάμε στο τελικό, δεν έχουμε ξαναπάει στην ιστορία μας. Ναι, γιατί... Το γυναικείο βόλεϊ. Το γυναικείο βόλεϊ. Είχε μπει στην τετράδα πριν 23 χρόνια. Μάλιστα. Ναι, αυτό. Πολύ μεγάλη σημασία. Πολύ μεγάλη η επιτυχία σας και μαζί με τον Αλέξο Τζαρούχα εδώ φιλοξενήσαμε χθες δύο από τα κορίτσια σας. Τα είπαμε, πολύ χαρούμενες κι αυτές. Και σήμερα πρέπει να απολογηθεί ο Άρης για τι πράγμα, για ποιο λόγο πρέπει να απολογηθείτε. Τώρα πρέπει να απολογηθούμε, το έχουμε λάβει και έχουμε νιώσει αντί να παίρνουμε συγχαρητήρια για αυτό που έχουμε καταφέρει, αντί να αποδεχτούμε συγχαρητήρια που, για την οργάνωση και για την τομή της ομάδας που ένας σύλλογος με πολύ μικρότερο μπάτζετ κατάφερε να υπερνικήσει έναν σύλλογο με πολύ μεγαλύτερο μπάτζετ, να τον κερδίσουμε δύο φορές μάλιστα με το ίδιο σκορ. Δεχόμαστε μια πίεση γιατί οι ιατροδικαστές των πληκτρολογίων τελικά είπαν ότι ήταν ειδική κάναβη. Δηλαδή είναι απίστευτο αυτό που ζούμε. Δηλαδή τώρα ο άλλος από την Αθήνα έγραψε του μήνυμα, μύριζε εθνική κάναβη και αντισαλήθηκε γι' αυτό. Δηλαδή και γιατροί και ήταν και μυρισινογνώστες όπως είναι γευσιγνώστες, είναι μυρίσαν κατά καταλάβανε από την Αθήνα ότι ήταν εθνική κάναβη. Δηλαδή τώρα αυτά τα πράγματα είναι αστεία. Ο Αθήρας προσπαθεί με τους διαδικούς του λόγους να δικαιολογήσει, το γεγονός ότι δεν πήγε αυτό στο τελικό, καθώς ήταν αυτός σκοπός και θεωρούσαν και δεδομένο ότι θα πάρει στο τελικό. Και γράφουν τώρα τις ανακοινώσεις τους. Τώρα τα έχουν πάρει όλα τα site των Αθηνών και το έχουν κάνει σαν μείζον θέμα ότι ζαλίστηκε και έπεσε για αυτό το πράγμα. Να διευκρινίσουμε απλά γιατί ενδεχομένως μπορεί να υπάρχουν στους ειδήμονες των Αθηνών ότι, και της Θεσσαλονίκης σε κάποιους βέβαια, στην εικόνα είχε μικρά παιδάκια όπου δίνουν μπάλες, όπου όλοι δεν είχαν κανένα πρόβλημα και οι γονείς τους ήταν δίπλα. Και δεν νομίζω να έχουμε ανεύθυνους γονείς στον Άρη. Γενικά να υπάρχουν πάρα πολλοί ανεύθυνοι γονείς. Γιατί στο γήπεδο είχε πάρα από δεκάδες παιδάκια. Δηλαδή είχε μια τέτοια έντονη δυσοσμία και το παιδάκι το πεντάχρονο δεν είχε πρόβλημα. Και έπαθε τόσο μεγάλο πρόβλημα η αθλήτρια της Σαντορίνης και μάλιστα όταν ήταν από την πλευρά την άλλη. Δεν ήταν από την πλευρά που ήταν η οπαδή μας. Εγώ πάντως, ναι Άλεξη. Εγώ έχω να προσθέσω σε όλο αυτό το εξής. Επειδή το έχουμε ανεβάσει και στην ιστοσελίδα μας. Καμιά φορά η τεχνολογία είναι πραγματικά καταλήτης σε τέτοια ζητήματα. Υπάρχει οπτικό υλικό. Τα ανεβάσαμε στο site. Ναι. Από εκεί το δανειστήκαμε και εμείς και το φιλοξενούμε στην ιστοσελίδα μας. Υπάρχει λοιπόν το οπτικό υλικό που δείχνει την κοπέλα και να είναι καλά. Μετά από μια προσπάθειά της να πέφτει στο παρκέ, να μένει για ένα πολύ μικρό χρονικό διάστημα και αφού δέχεται κάποιες πρώτες βοήθειες, να σηκώνεται και να πηγαίνει προς τον πάγκο της ομάδας, αν κατάλαβα καλά από την ακριβώς από και, την ναι, και επειδή ήταν στην περιστροφή που ήταν εκτός, γιατί ήταν κεντρικός της ομάδας, δηλαδή δεν βγήκε γιατί τραυματίστηκε, ούτως ή άλλως θα έβγαινε. Είναι όταν η κεντρικός κάνει σέρβις, βγαίνει έξω και μπαίνει το λίμπερο για την πίσω ζώνη στο Θα ήθελα λοιπόν μετά από αυτό να αναρωτηθώ, σε περίπτωση που υπήρχε, ας υποθέσουμε ότι είναι έτσι για την οικονομία της συζήτησης, είναι κάτι που κανείς το θυμάται και το κάνει θέμα μετά τον αγώνα, δηλαδή δεν πρέπει να εκείνη τη στιγμή να κινητοποιηθεί προς την γραμματεία, προς τους διαιτητές, δεν ξέρω πού μπορεί κανείς να απευθυνθεί εν ώρα αγώνα, αλλά είναι κάτι που θυμόμαστε ώρες ή ίσως και μέρες μετά από το τέλος ενός αγώνα. Κοιτάξτε, αν τυχόν όντως αυτό που λέτε και εσείς για την οικονομία μύριζε έτσι, είναι ανεύθυνοι άνθρωποι της Σαντορίνης που δεν πήραν την ομάδα να φύγουν. Εμείς άμα τυχόν ήμασταν σε ένα γήπεδο και είχε τέτοια δυσοσμία θα φεύγαμε. Προφανές δεν είναι. Εγώ πάντως θέλω να αναφέρω το εξής, ότι η συγκεκριμένη κοπέλα που όντως ένιωσε μια διαθεσία δέχθηκε την ιατρική περίθαλψη δύο γιατρών φίλων του Άρη που ήταν στο γήπεδο. Όχι αξιωματούχων του αγώνα. Δέχτηκε δηλαδή ένα παρατεταμένο χειροκρότημα από όλους τους φιλάθλους μέχρι να σηκωθεί και να διαπιστωθεί ότι είναι εντάξει. Σηκώθηκε αμέσως και μετά ολοκλήρωσε κανονικότατο το παιχνίδι χωρίς κανένα πρόβλημα. Προφανώς και η πίεση του αγώνα, γιατί το σετ ήταν ένα-ένα, τρίτο σετ 24-22, ένιωσε κάποια πίεση που μπορεί να συμβεί, έτσι συμβαίνει στον καθένα. Αλλά ούτε η ζούγκλα υπήρξε, ούτε ο τεκές υπήρξε. Ούτε αυτό που προσπαθούν να περάσουν υπήρξε. Επειδή να σας πω κύριε Δασκάλου, δεν ήθελε κάποια πράγματα λίγο να τα πούμε. Εμείς δύο χρόνια, πέρσι και πρόπερσι, στη Σαντορίνη, ο Άφηρας και μετά τα παιχνίδια Άφηρας Άρης, την κάλεσε ένα αθλητικός δικαστής. Και δύο φορές. Το ένα για βιαστικά συνθήματα, καθώς ό,τι υπήρχε από Θεσσαλονίκη Άρη, εμένα και τη μάνα μου το είχαν στολίσει από πάνω. Εσείς είχατε και προσωπικά θέματα εκεί, εξ όσων γνωρίζουμε. Δεν μπορείτε να φανταστείτε. Ναι. Δεν μπορείτε να φανταστείτε. Τώρα ήταν πρωτόγνωρο εκείνο που ζήσαμε και φεύγαμε
τελείωσε το μάτς και μισή ώρα ήταν ακόμα και μας βρίζανε. Εμείς δεν ασχοληθήκαμε με καμία παίχτρια να βρίσουν οι οπαδοί μας. Τέλος πάντων, πέρυσι μας πετάξανε μπουκάλι μες στο γήπεδο και διακόπηκε προσωρινά το παιχνίδι. Για ποιο λόγο όμως αναπτύχθηκε αυτή έτσι, η αντιπαλότητα από πλευρά τους? Ποιο ήταν το πρόβλημα ακριβώς? Γιατί δεν μπορώ να ξέρω για ποια ήταν η αντιπαλότητα. Όλα ξεκίνησαν θεωρητικά όταν εμάς δεν μας δώσανε ένα γήπεδο να κάνουμε προπόνηση, όταν πήγαμε το γήπεδο τους βασικά να κάνουμε προπόνηση Σαντορίνη, και βγάλανε μια ανακοίνωση ότι δεν έχουν. Εμείς ευτυχώς είχαμε βρει τον υπεύθυνο του γυμναστηρίου στο δάπος της Σαντορίνης και αυτή βγάλανε μια ανακοίνωση ότι δεν είχαν ώρες. Και εκείνη τη στιγμή εμείς κάναμε ήδη προπόνηση μέσα στο γήπεδο. Δηλαδή κεντρωθήκανε σε όλη την Ελλάδα. Okay. Έχει δημιουργηθεί μια σχέση έντονη χωρίς να υπάρχει. Φέτος ήταν πολύ ομαλά τα πράγματα. Οι ίδιοι κύριοι που βγάζουν αυτές τις βαρύγδουπες ανακοινώσεις, πριν ένα μήνα, όταν παίξαμε στο πρωτάθλημα και χάσαμε εδώ μέσα 3-1, έχουν στο site τους που γράφουν ότι το Μπακ Πιλέα θύμιζε δάπος, το γήπεδό τους. Επειδή ήρθαν πάνω από 50 άνθρωποι από τον Ναό Θύρας, χειροκροτήσαν πολύ ωραία την ομάδα τους, φωνάξανε για την ομάδα τους. Ο Ιησούς ενόχλησε. Όπως και τώρα έχει πολλούς ανθρώπους από τον Ναό Θύρας, καθώς η Σαντορίνη είναι μια ομάδα όπου έχει πολλές αθλήτριες από τη Βόρεια Ελλάδα και ειδικά από τη Θεσσαλονίκη, όπου ήρθαν μαζί με τους γονείς τους, χειροκροτούσαν για τον Ναό Θύρας, καλά κάνανε για την ομάδα τους. Κανείς δεν ασχολήθηκε μαζί τους. Δεν θα κάτσουμε να ασχοληθούμε με τον Ναό Θύρας. Τι είναι αντίπαλος μας ο Ναό Θύρας? Σωστό, Ολυμπιακός. Ολυμπιακός, Ολυμπιακός. Έτσι. Okay. Δεν είναι ο Ναό Θύρας αντίπαλός μας. Okay. Είναι μια ομάδα που κάνει μια καλή προσπάθεια σε ένα νησί, όσο εκεί πέρα δει. Πόσο να ασχοληθούμε με τον Ναό Θύρας? Απλά πρέπει να καταλάβουν ορισμένοι ότι τα λεφτά δεν έχουν πάντα δεδομένη και την επιτυχία. Υπάρχει και η αποτυχία. Και δεν γίνεται πάντα στην αποτυχία να φταίει κάποιος άλλος. Έχει επίσης σημασία μερικά πράγματα να τα κρίνουμε τη στιγμή που συμβαίνουν και τη στιγμή που συνέβησαν σε πρώτο χρόνο, δηλαδή αμέσως μετά τη λήξη του αγώνα, οι δηλώσεις του προπονητή της ομάδας της Σαντορίνης, όπου εν πολλής ο άνθρωπος λέει ο Άρης ήταν καλύτερος και νίκησε δίκαια. Είναι και αυτό κάτι που πρέπει να αξιολογήσουμε. Μα και στο πρώτο μετά από το παιχνίδι ο κύριος Δρούσης προς τιμήν του κράτησε την αξιοπρέπειά του, γιατί πρόκειται για ένα σοβαρό προπονητή και δεν πήγε σε κανένα δίλημα, γιατί ο κύριος Δρούσης δεν ξέρουμε αν θα είναι το κρούνι Σαντορίνη. Θα μπορούσε όμως να γίνει γραφικός και να λέει να βλέπει το άσπρο μαύρο. Okay, και να κάνει δηλώσεις για να δικαιολογήσει τον εαυτό του. Όταν τελείωσε το πρώτο παιχνίδι ο κύριος Δρούσης δήλωσε ότι ήταν δύσκολη έδρα και χάσαμε όλα αυτά εδώ πέρα. Πάλι μίλησε για την έδρα, δεν είπε κάτι, όπως και δεν έγινε κάτι. Και μετά το δεύτερο μάτς, μετά το τρίτο μάτς, και ο άνθρωπος με τις δηλώσεις δείχνει ότι ήταν ικανοποιημένος από την εμφάνιση της ομάδας του. Αλλά ο Άρης έπαιξε λίγο καλύτερα και μας κέρδισε και είναι άξιος στο τελικό. Όταν ένα παιχνίδι κύριε της Σαντορίνης και γενικότερα τελειώνει 3-1 και τα σετ είναι, μας το παίρνει το πρώτο σετ με 12 η Σαντορίνη και τα υπόλοιπα σετ τα παίρνουμε 25-23, 26-24, 27-25, θα μπορούσε ένα σερβις να πήγαινε μέσα και να κέρδισαν. Μπήκε όμως για μας ένα σέρβις και κερδίσαμε. Δεν έχει γίνει κάτι. Και όταν μέσα στο γήπεδο έχει πάρα πολύ κόσμο, okay, και μόνο μια αθλήτρια ζαλίστηκε, δηλαδή τόσο έντονη που ήταν η δυσοσμία, δηλαδή δεν είναι... δεν είχαν πρόβλημα δηλαδή άλλες αθλήτριες. Κάποιος άνθρωπος, δηλαδή ο παππούς μου 82 χρόνια ήταν στο γήπεδο, δεν έπαθε τίποτα δηλαδή. Δηλαδή η παίχτρια της Σαντορίνης μόνο δηλαδή ενοχλήθηκε, τι να πω. Και ήταν και το αστείο της υπόθεσης είναι αυτό, αυτό με εξοργίζει πιο πολύ απ' όλα. Βγάζουν ότι από μυρωδιά το διήμερο και έχουν βγάλει οι Αθηναίοι οι ειδικοί κάναβοι. Δηλαδή κάναν και το πόρισμα, όχι απλά, βγάλαν και το πόρισμα. Άνθρωποι που είναι ρεπόρτερ του Παναθηναϊκού και του, Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού και σε άλλες ομάδες και λες και τώρα δεν ξέρω εγώ. Και να γινόταν αυτό που ήταν, λες και έγινε πρώτη φορά σε ελληνικό γήπεδο. Ας αφήσουμε λίγο πίσω τον καταγγελτικό λόγο της Σαντορίνης που έχει ξεκινήσει τις διακοπές της και προφανώς θα παρακολουθήσει και τους τελικούς που θα δώσει ο Άρης κόντρα στον Ολυμπιακό. Ξεκινά την πέμπτη σειρά των τελικών, 6 ώρα από το Ρέντι. Δεύτερο, το δεύτερο παιχνίδι, το πρόγραμμα, για πείτε μας λίγο το πρόγραμμα. Πρώτο παιχνίδι είναι στο Ρέντι. Καταρχήν να πούμε ότι, ότι παίζουμε τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός να μπορέσει να τον κερδίσει είναι δύσκολο. Okay, για να μην δημιουργούμε κάποιες ελπίδες ότι είμαστε εισάξιοι. Όχι, έχουμε τις ελπίδες μας, αλλά ο Ολυμπιακός είναι καλύτερη ομάδα. Πολύ, πολύ πιο ακριβή από εμάς, δεν το συζητάω καν. Έχει κατακτήσει προσφάτως και ένα ευρωπαϊκό κύπελλο, έτσι. Ναι. Το τρίτο σε αξιολόγηση της Ευρώπης, αλλά δεν πάει να είναι ένας ευρωπαϊκός τίτλος. Ναι, ακριβώς. Okay. Και πρόκειται για μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Εμείς αγωνιζόμαστε πρώτη φορά την Πέμπτη στο Ρέντι και η σειρά έρχεται Θεσσαλονίκη την Κυριακή 7.30 ώρα. Θα γίνει στο ΔΑΚ Πηλέας ο δεύτερος τελικός? Ή έχετε κάποια σκέψη να πάτε στο Παλέ? Κοιτάξτε να δείτε.
στο παλέ δεν υπάρχει η σκέψη να πάμε, γιατί καταρχήν δεν υπάρχουν γραμμές του βόλε. Πρέπει να γίνει μια τεράστια διαδικασία, να έρθει πάρα φλέξ και είναι λίγο δύσκολο. Υπάρχει μια μικρή σκέψη μήπως πηγαίναμε σε κάποιο γήπεδο σαν τη Μίκρα, αλλά οι πιθανότητες είναι 90% να γίνει στην Πηλαία και 10% να γίνει κάπου αλλού. Θα διαμορφώσουμε κάπως, με ειδικά, κάπως ιδιαίτερα αυτή τη φορά τη Μίκρα, στο να μπορέσει να χωρέσει περισσότερος κόσμος, για να μην έχουμε προβλήματα με όρθιους οπαδούς, γιατί οι οπαδοί μας ήταν πάρα πολλοί, στην Πηλαία συγγνώμη, για την Πηλαία μιλούσαμε. Ναι. Νομίζω και εγώ πάντως ότι αν είναι να φύγει ο Άρης από το ΔΑΚ Πηλαίας για να πάει στη Μίκρα, καλύτερα να μείνει σε ένα γήπεδο που το ξέρει, που έχει καλή ψυχολογία, που το έχει συνηθίσει και που έχει συνηθίσει να έρχεται και ο κόσμος. Ναι, απλά να έρθει ο κόσμος νωρίς, να θα βάλουμε και πλαστικές καρέκλες, δηλαδή από πίσω, να το φτιάξουμε έτσι, ώστε να μπορέσει να έρθει ο κόσμος και σας περιμένουμε και εσάς όμως. Γιατί έχετε απουσίες τώρα τελευταία. Έχουμε απουσίες, αλλά εμείς πανηγυρίζουμε ως σαν τρελή, να ξέρετε, τις επιτυχίες σας και χαιρόμαστε πραγματικά πάρα πολύ για το έργο σας. Την Κυριακή πάντως θα είμαστε εκεί, αυτό είναι μια δέσμευση, να ξέρετε. Αγαπητοί. Και δεν πανηγυρίζετε απλά, αλλά μας στηρίζετε και όπως και χθες, όπως και σήμερα, καθώς είστε πάντα δίπλα μας και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η εκπομπή είναι ταγμένη στα χρώματα του Άρη και όχι μόνο όταν τα τμήματα πηγαίνουν καλά. Εμείς και σε κάποιες δύσκολες στιγμές, όταν είχαν έρθει κάποιες ήττες που αμφισβητήθηκε η ομάδα, ήμασταν εκεί γιατί ξέραμε ότι γίνεται πολύ πολύ καλή δουλειά. Και αυτό είναι στο τέλος που πάντα μετράει και πάντα μένει. Καλή επιτυχία και καλή συνέχεια, καλή δύναμη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Αρένα 89,4.